Στο προηγούμενο βίντεο εξήγησα τι σημαίνει χολυστερίνη και ότι αυτό που πραγματικά κάνει βλάβη στα αγκαία είναι η οξυδωμένη LDL και όχι η χολυστερίνη. Σήμερα θα πω τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την οξυδωμένη LDL μετά από ένα γεύμα. Έχουν γίνει πολλές έρευνε που μετρούν πόσο αυξάνεται η οξυδωμένη LDL μετά από ένα γεύμα και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες τέτοιου τύπου δημοσιεύθηκε το 2014 από μια ομάδα Ιταλών ερευνητών. Είμαι σίγουρο ότι μπορείτε να φανταστείτε ότι μετά από ένα γεύμα με χάμπουργκερ και τηγανιτέ πατάτε, η οξυδομένη LDL απογειώνεται στο αίμα τι επόμενε 4 ώρε. Υπάρχει τρόπο να κάνουμε κάτι που θα ήταν νόστιμο, ευχάριστο και να εμποδίζει την αύξηση τη οξυδωμένη LDL. Ναι, υπάρχει μπορούμε να συνοδεύσουμε το φαγητό μας με 1,5 ποτήρι κρασί μερλό. Τουλάχιστον αυτό τον τύπο κρασιού χρησιμοποίησαν οι ερευνητές στην παραπάνω μελέτη. Αν και πιστεύω ότι το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε βαθικό κοινό κρασί όπως το αγιοργήτικο, το ξινόμαυρο, το μαυροτράγανο και άλλα. Οι αντιοξυδωτικέ ουσίε που υπάρχουν στο κόκκινο κρασί εμποδίζουν την κατακόρυψη αύξηση τη οξυδωμένη LDL από ένα γεύμα με χάμπουργκερ, μπέικον και τηγανιτέ πατάτε. Τα αποτελέσματα από τέτοιε μελέτε έκαναν πολλού να αναρωτηθούν μήπω το κόκκινο κρασί είναι ο λόγο που ενώ στη Γαλλία και την Ιταλία υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ζωικών προϊόντων, δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση των καρδιαγκιακών παθήσεων, τουλάχιστον σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Παρόλα αυτά, το να συνοδεύουμε το φαγητό μας συνέχεια με κόκκινο κρασί είναι ανέφικτο. Αρχικά γιατί το αλκοόλ δεν επιτρέπεται σε πολλές περιστάσεις. Δεν μπορώ να συνοδεύσω το μεσημεριανό μου με κόκκινο κρασί και μετά να συνεχίσω τη δουλειά μου στο γιατρείο. Για προφανείς λόγους αυτό είναι αδύνατον. Επιπροσθέτω, το κόκκινο κρασί περιέχει αλκοόλ το οποίο μπορεί να έχει δυσάρεστε συνέπειε για την υγεία του συκοτιού μου. Οι μελέτε τη τελευταία πενταετία προτείνουν να περιορίζουμε το αλκοόλ στο ελάχιστο δυνατό με στόχο το μηδέν. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε όλα τα ωφέλη των αντιοξυδωτικών ουσιών που προστατεύουν από την οξύδωση της LDL. Αυτό που προτείνω στο γιατρίο μου είναι το εξή. Όταν τρώτε ένα γεύμα που είναι πλούσιο σε ζωικά συστατικά, όπω κρέα, γαλακτοκομικά κτλ., είναι σημαντικό να συμπληρώνετε το γεύμα σα με κάτι που είναι πολύ πλούσιο σε αντιδοξιωτικέ ουσίε, όπω τα αποξηραμένα μύρτιλα. Τα αποξηραμένα μύρτιλα είναι πολύ πλούσια σε αντιδοξιωτικέ ουσίε, αντέχουν εκτό ψυγείου και μπορούμε να προσθέσουμε μία κουταλιά τη σούπα στη σαλάτα που τρώμε. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μια κουταλιά της σούπας στο γιαούρτι που τρώμε για πρωινό. Αυτό θα εμποδίσει την οξύδωση της LDL που θα συμβεί. Αν δεν έχετε ξανακούσει τον όρο «οξυδωμένη LDL», πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που εξηγώ αναλυτικά γιατί πρέπει να ξέρετε. Αν αυτό που κάνω σας φαίνεται χρήσιμο και ενδιαφέρον, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.